Η δραματική τώρα κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στο γεγονός ότι μια τουρίστρια πέθανε λίγα μέτρα από το ιατρείο σε χωριό της Μαγνησίας, καθώς δεν υπήρχε γιατρός. Μύρισε Ελλάδα. Ενώ οργή προκαλεί η κοινική δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι οι ασθενείς έπαθαν ακοπή Κυριακή και τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν γιατροί. Πρώτα απ' όλα σε περιφερεια... το περιστατικό έγινε Κυριακή. Παρακαλώ. Κυρία που έφυγε. Έπαθα ανακοπή σε μία ταβέρνα Κυριακή. Εσείς φταίτε! Εσείς φταίτε! Σε περιφερειακό ιατρείο γιατρός Σαββατοκύριακο έχει υπάρξει ποτέ στο ΕΣΥ? Hello! Ο αντιδήμαρχος Αλμυρού πάντως καταγγέλει πως όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά ούτε και τις καθημερινές υπάρχει γιατρός στην Ανάβρα. Τι πέφτεται από τα σύννεφα. Και σήμερα να συνέβαινε δεν υπάρχει γιατρός στην Ανάβρα. Η ουσία δεν είναι αν ήταν Κυριακή, αν ήταν Σάββατο. Η γιατρός έρχεται μόνο για συνταγογράφηση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό. Παρά τα αυτά, το σύστημα λειτουργήσε εκείνη την ημέρα? Όχι. Το ασθενοφόρο έφτασε από το Δομοκό σε 20 λεπτά. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι ιατρικά απόρριτα. Άσε ρε, άσε ρε. Ήταν αδύνατο να το περιστατικό. Η κυρία πέθανε γιατί, γιατί πέθανε. Τι είπες πάλι ρε παίκτη. Ελλάδα 2.0. Αλλά αυτοί είστε.